Παπα-Νικολάου από την πρώτη στιγμή ήμουν πολύ ειλικρινής. Και πρώτος εγώ είπα ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τον Υπουργό Εξωτερικών. Κύριε Παπα-Νικολάου, από την πρώτη στιγμή ήμουν πολύ ειλικρινής. Και πρώτος εγώ είπα ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τους υπουργούς μου καθημερινά. Εδώ είναι το μυστικό. Ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τους υπουργούς μου. Διπολικός. Έτσι λοιπόν απάντησε, έτσι το δικαιολογεί όλο αυτό, ότι δεν είναι ο ίδιος που κάνει τις παρακολουθήσεις, είναι ο άλλος που παρακολουθεί όμως τους υπουργούς του. Γιατί αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Αλλά αυτός που κάνει τις παρακολουθήσεις είναι κάποιος άλλος. Απαντήσαμε μόλις στο κορυφαίο ερώτημα των τελευταίων ημερών, αν ήξερε ή δεν ήξερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος χθες, στην πολύ ωραία συνέντευξη του Νίκου Χατζηνικολάου, είπε ότι δεν ξέρει τίποτα. Δεν ήξερε και δεν είναι δυνατόν. Αναρωτήθηκε μάλιστα, και σαν να ακούω όλη την Ελλάδα να δίνει την απάντηση. Κύριε Χατζηνικολάου, από την πρώτη στιγμή ήμουν πολύ ειλικρινής. Και πρώτος εγώ είπα ότι μέσα σε όλα όσα έπρεπε να διαχειριστώ αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια, στον ελεύθερο χρόνο μου παρακολουθούσα τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, τις συζύγους υπουργών μου. Ναι! Ναι, τι ερώτηση είναι αυτή. Μπορεί να γίνει. Συμβαίνει. Σε ακραίες περιπτώσεις συμβαίνει να παρακολουθεί κάποιος ακόμη και τους πολύ κοντινούς του, αν έχει τη δυνατότητα. Και μπορούμε να το εικάσουμε όλο αυτό, όλοι αυτό και όλο αυτό, διότι δεν έχει απαντηθεί τίποτα σε σχέση με αυτό το θέμα. Από όταν ξεκίνησε με τον δημοσιογράφο Κουκάκη, αμέσως μετά με τον Νίκο Ανδρουλάκη, και όσο περνάει ο καιρός δεν απαντάτε κανένα ερώτημα, ούτε από τις αρχές, ούτε αν γίνονται σωστά οι έρευνες, ούτε αν προσέρχονται αυτοί που πρέπει να προσέρθουν εκεί που πρέπει για να δώσουν απαντήσεις, ούτε η Επιτροπή της Βουλής. Δεν έχει δοθεί καμία απολύτως απάντηση, και απάντηση και κυρίως πιστική απάντηση. Άρα μπορεί ο καθένας να εικάσει ό,τι θέλει πάνω σε αυτό το κομβικό θέμα. Αν δε κρίνουμε και την εικόνα που έδωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για πρώτη φορά ελαφρώς χαμένα, αυτή η και καλά αυτοπεποίθηση που λάνσαρε στα προηγούμενα διαγγέλματα, μηνύματα, συνεντεύξεις, δεν υπήρχε καν, συν την πίεση του Χατζηνικολάου. Η εικόνα λοιπόν που έδωσε δεν μας έδωσε καμία απολύτως απάντηση. Ίσα ίσα εδραίωσε μέσα μας τα ερωτήματα, τις αμφιβολίες που είχαμε, παρακολουθώντας όσο μπορούμε την δυσόδη αυτή υπόθεση. Ο ίδιος όμως ήταν καθαρός ότι δεν γνώριζε τίποτα. Πάντως δεν είναι μόνο ο κύριος Βαξεβάνης, γιατί από το καλοκαίρι εγώ θυμούμαι δημοσίευμα και μάλιστα φιλικής προς τη Νέα Δημοκρατία εφημερίδας, μιλώ για την εφημερίδα Καθημερινή, που μιλούσε για παρακολουθήσεις άλλων 7 πολιτικών προσώπων εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ενώ το Βήμα και τα Νέα, τώρα πριν από το δημοσίευμα του ντοκουμέντου, φωτογράφιζαν ως παρακολουθούμενο τον κύριο Χρυσοχοΐδη και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Χατζηνικολάου, μισό λεπτό. Σήμερα στα Νέα μιλάει για 106 ονόματα παρακολουθούμενων. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ουδέποτε ισχυρίστηκα και η κυβέρνηση δεν ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση και κέντρο το οποίο χειρίζεται το λογισμικό Predator. Σε κάτι ονειρευτά νησάκια μακρινά, είναι ένας τόπος που κανείς δεν το ξεχνά. Το άλλα καλά κούμπα, το άλλα καλά κούμπα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να κατηγορείται ο Πρωθυπουργός ότι έχει ενορχιστρώσει αυτή την προσπάθεια. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα παράνομων λογιστικών στη χώρα. Και καλούμαστε αυτό το κουβάρι. Γίνονται από ποιον? Δεν το γνωρίζω. Και πρέπει να το μάθουμε. Στο χάρτη μην κοιτάς, γιατί δεν θα το βρεις. Και μόνα θα στην τύχη να το βρεις μπορείς. Και μια φορά σαν φτάσεις, τον κόσμο θα χαλάσεις. Όλες οι χώρες είχαν αντίστοιχα προβλήματα. Και δεν είμαστε σίγουροι ποιος μπορεί να διακινεί αυτά τα κέντρα. Αυτό για το οποίο είμαστε απολύτως βέβαιοι είναι ότι η ΕΕΠ δεν ήταν αυτή και προφανώς εγώ δεν είχα καμία ανάμειξη. Τελείωσε. Και προφανώς εγώ δεν είχα καμία ανάμειξη. Αν λοιπόν γινόντουσαν όλα αυτά και αναμειγμένος σε όλα αυτά είναι ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης, ανιψιός του ίδιου του Πρωθυπουργού, στο διπλανό γραφείο και δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά, ας το δεχτούμε ως την καλύτερη εκδοχή, είναι ηλίθιος. Αν
ήξερε όλα αυτά, είναι μπλεγμένο ω τα μπούνια. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Δεν μπορεί να μην ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ακόμη και 50 το ένα να ισχύει και 50 το άλλο, 100%, πάλι υπάρχει θέμα τεράστιο. Ποιες είναι οι χώρες που είχαν προβλήματα? Γιατί λέει όλες οι χώρες είχαν προβλήματα. Ποιες χώρες είχαν προβλήματα και πώς λύθηκε? Και τι έγινε με την πολιτική ευθύνη όταν ανελήφθη από τις χώρες που είχαν αντίστοιχο πρόβλημα, παρακολουθήσεων δηλαδή. Και που είναι τώρα οι πολιτικοί που ήταν μπλεγμένοι σε τέτοιες υποθέσεις που δεν κατάλαβαν τι γίνονταν από κάτω. Είχαμε χθες την παραδοχή του Πρωθυπουργού, το είπε και εδώ, το ακούσαμε, ότι υπάρχουν τέτοια λογισμικά, 300-500 πόσα είπε, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, θα μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Ωραία παραδοχή. Ωραία κοινωνία γενικότερα και με τους μηχανισμούς του κράτους που υπάρχουν. Μου φαίνεται λίγο παράξενο να μην μπορεί αυτό το κράτος, αυτός ο μηχανισμός, να ελέγξει τι ακριβώς γίνεται. Και βεβαίως το κορυφαίο ερώτημα των ημερών είναι αν οι 33 που έβγαλε ο Βαξεβάνης ή 106 που λέει ο Παπαχρήστος στα νέα ή δεν ξέρω εγώ πόσοι είναι αυτοί που παρακολουθούνται, αν ταυτόχρονα παρακολουθούνται και από την ΕΕΠ. Αυτό θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να απαντηθεί. Έχουν γίνει και σχετικές ερωτήσεις. Θα συμβεί μια ομορφιά αν μάθουμε και αν κάποιοι συμπίπτουν και στο ένα σύστημα παρακολούθησης και στο άλλο σύστημα παρακολούθησης, αν όλα αυτά είναι διαφορετικά συστήματα παρακολούθησης. Πώς γίνονται τώρα αυτές οι παρακολουθήσεις, εγώ δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Επειδή όμως είναι με ήχο και επειδή εμείς όλη μέρα εδώ είμαστε με στον ήχο, το φαντάζομαι κάπως με ακουστικά. Ότι φοράς ένα ακουστικό και το βλέπεις. Παροχημένο εντελώς. Άντε να το φανταστώ στο κινητό, όπως πολλές φορές μου στέλνουν τα παιδιά ηχητικά και τα ακούω στο κινητό, όπου βρίσκομαι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως χτες, εν τη ρήμη του λόγου, μας είπε ακριβώς πώς γίνεται αυτό. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Θέλω να καταλάβετε την οργή μου, κύριε Χατζηνικολάου. Να πιστεύει κάποιος σήμερα ότι κλείνω το τηλέφωνο όταν μιλάω με τον Υπουργό και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου, των συζύγων του και να λέγονται αυτά τα πράγματα χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη. Και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου. Α, έτσι γίνεται τελικά. Κλείνεις δηλαδή το τηλέφωνο και πας μετά σε έναν υπολογιστή να γίνεις το τηλέφωνο, αν το στείλει ο άλλος, προφανώς το έχουν πάρει άλλοι 10, γιατί παρακολουθείτε. Και από τον υπολογιστή λοιπόν, όχι δεν είναι δυνατό να το κάνει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχει βίντεο, υπάρχει απόδειξη, όχι δεν υπάρχει απόδειξη. Αν και ο Βαξεβάνης λέει ότι υπάρχει απόδειξη, περιμένουμε και από εκεί να δούμε, να κρίνουμε τι αποδείξεις υπάρχουν. Αλλά όμως έτσι γίνεται, από οθόνη τελικά, το μάθαμε και αυτό. Τα ωραία ήταν όταν άρχισαν μετά οι εκνευρισμοί και ότι εγώ παλεύω για την Ελλάδα, να σώσω την Ελλάδα, γιατί ένα τρίξιμο στην καρέκλα ακούγεται του Πρωθυπουργού τον τελευταίο καιρό, δεν πάνε και καλά τα πράγματα. Μέχρι τώρα πήγαιναν άριστα. Στήριζαν τα μέσα ενημέρωσης, δεν υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε η πανδημία μόνο σε ένα σοβαρό θέμα, με το που άρχισαν οι κρίσεις οι ενεργειακές, η ακρίβεια, τα καλάθια που δεν φέρουν απολύτως τίποτα παρά μόνο τα υλικά για τον καπαμά. Και όταν σφίξαν και πολύ τα ζόρια με τις παρακολουθήσεις, ενώ είχε τελειώσει το θέμα, όπως μας λέγανε πριν 20 μέρες και δημοσιογράφοι και γενικότερα, τελικά τώρα που έχουν σφίξει πολύ τα λουριά, αρχίζει μια απολογία που βγαίνει και σε επίθεση και ότι εμένα με χτυπάνε χρόνια και γενικώς ένα σκετσάκι Μάρθα Βούρτσι. Και αν με βλέπετε έτσι ελαφρώς συγχυσμένο για αυτό το θέμα, νομίζω ότι μπορείτε να κατανοήσετε την αγανάκτησή μου. Εδώ και 7 χρόνια στοχοποιούμε προσωπικά με διαρκείς επιθέσεις λάσπης. Γιατί έχω αναλάβει μια προσπάθεια να σύρω τη χώρα προς μια κατεύθυνση εξυγχρονισμού. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Στο άλλα καλά κούμπα τρελαίνονται για ρούμπα. Άι, 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 άι. Εκεί έχει τη σάμπα, εκεί και το καράμπα. Άι, 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 άι. Και προφανώς αυτή η προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου, έχει ενοχλήσει πολλούς και γι' αυτό και χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να με πολεμήσουν με κάθε τρόπο και με κάθε σκοπό. Εκεί να έρθεις να πάμε και ωραία θα περνάμε. Άι, 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 άι. Με σάμπα και με ρούμπα στο άλλα γαλακούμπα. Άι, 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 άι. Και χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να με πολεμήσουν με κάθε τρόπο και με κάθε σκοπό. Μαζέψω αγαπούλα μου λίγο, γιατί μας βλέπει ο κόσμος. Το μόνο σίγουρο, αγαπούλα μου, είναι ότι μας βλέπει και ο κόσμος. Εδώ τι είπε, τον πολεμάνε με όλα τα μέσα. Ποιον? Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πώς έγινε πρωθυπουργός? Με ποια βοήθεια μέσων?
Με ποια αισχρή βοήθεια μέσων. Πώς πορεύτηκε 3-3,5 χρόνια. Με τι ανόητο τρόπο, με την πανέμορφη και πώς τη λέγανε τη σύζυγο, με ρεπορτάζ παραπολιτικά, με τα στημένα, το τυγκόμενος είσαι Θεέ μου, με όλα αυτά που έχουμε ζήσει, με τις λίστες Πέτσα, με την ανταπόκριση, με τους δημοσιογράφους που γίνονταν τα θέματα, δεν τα προβάλανε τα θέματα, παραποιούσανε τα θέματα, κρύβανε θέματα. Δεν ήταν δημοσιογράφοι μόνο, ήταν γραμμές καναλιών. Σε αυτόν τον τόπο ζούμε, ξέρουμε ακριβώς. Και παρουσιάστηκε χτες σαν να τον πολεμάνε όλα τα συμφέροντα και το κάνει όλο αυτό για το καλό της πατρίδας και είναι ο αγωνιστής, ο μαχητής, ούτω Τσάβες. Τέτοια είχε, θυμάμαι, το κρατικό κανάλι μαζί του και τα πέντε κανάλια των βιομηχάνων απέναντί του, ο Τσάβες τότε. Και είχε βγει με 60% και τις δύο φορές που είχε βγει. Αλλά εδώ περίπου έτσι παρουσιάστηκε. Φαντάζομαι τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, μήνες που όλα αυτά θα κορυφωθούν. Να περάσουμε, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτά, να περάσουμε στον άλλο πολύ ωραίο τομέα, είναι αυτός της ακρίβειας, ο οικονόμου κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι ένα ακόμη εργαλείο που προστίθεται στα όσα ήδη εφαρμόζονται για τη συγκράτηση των τιμών σε μια σειρά από προϊόντα. Το μέτρο αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια και έχει ένα διτό στόχο. Να κάνουμε μια φτηνή πολιτική με καψόνια. Να κάνουμε μια φτηνή πολιτική με καψόνια. Τα ψώνια ήθελε να πει και είπε καψόνια. Το άρθρο, καταλάβατε. Ήθελε να πει με τα ψώνια. Τώρα τι εννοούσε ψώνια, όχι εδώ πάμε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουμε με το καλάθι. Τους υπουργούς. Έξυπνος. 30 για 6, 4-18, 4-6, 24, πόσο πάρει λένε. Εργατικός. Αυτό το γυλαίκο τώρα, που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Ετοιμόλογος. Τι λες ρε. Αποτελεσματικός. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπουργός διαστημικής ταχύτητας. Συμπαθητικός. Τελευταία φορά πήγα στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να βγάλαμε 7 σέλφι. Μαχητικός. Αξιοπρεπής. Σταματήστε την κλάψα, σας είπα και τη μιζέρια, κυρία μου. Σταματήστε. Βλάπτετε την Ελλάδα. Σταματήστε. Μείον 39 τα αγκούρια που σας πήραζαν. Μορφωμένος. I am. Είμαι. I stand. Stand. Ήσταν. Καν. Κάνω. Καν. Διορατικό. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Οξυδερκής. Εγώ κατάφερα να κάνω όσα έκανα στη ζωή μου γιατί μικρό σπούδασα Αριστοτέλη, έμαθα αρχαία ελληνικά και έγινα ένας έξυπνος άνθρωπος ικανός για να μπορώ να καταλαβαίνω την καινοτομία και τις καινούργιες ιδέες. Φιλικός. Και είσαι καπατέρα! Και δεν τρέπεσαι! Στον παππού σας! Βρωμερέ! Αυθόρμητος. Και α! Και αφού! Και αφού του φουτού! Απλώς. Το σπίτι έγινε βαφτή από το 2007, πριν γίνω βουλευτής. Έντιμος. Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας. Ειλικρινής. Θα σας γδάρουμε. Παραλέως. Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Τσαμπουκάς. Δεν θα κρύβεσαι ρε γαϊδούρη πίσω από την ασυλία όμως. Θρασίδηλα παντεώνα. Συνεπής. Αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου θα πω δημοσίως είναι η ντροπή της δεξιάς. Ανθρώπινος. Δεν θέλεις για να εμβολιαστείς. Μη σώσεις. Πέρμα. Πάμε παρακάτω. Η ζωή συνεχίζεται. Ο φίλος μου. Σκασμός. Ο γιος μου. Θα κλάψουνε μανούλες. Ο άντρας μου. Η αλήθεια είναι ότι μου έλεγε Ευγενία. Μη φωνάς, θα κλείσει η φωνή. Είναι ένας από εμάς. Ο Μπουμπούκος. Είναι ένας από εμάς. Ο Γραφικός. Είναι ένας από εμάς. Άντε ρε βιβλιοπόλη. Είναι σαν εμάς. Πού λέει κανένα βιβλίο. Να. Είναι σαν εμάς. Φωνακλάς. Είναι σαν και εμάς. Ακροδεξιός. Ο Άδωνης είμαι εγώ. Είσαι με τα καλά σου παιδί μου. Ο Άδωνης είμαι εγώ. Είσαι φασίστας. Και εγώ. Και εγώ. Και εγώ. Και εγώ. Εσείς είστε οι αμόρφωτοι. Και εγώ. Και εγώ. Και εγώ. Και εγώ. Και εγώ. Είστε κοινός ρε φίλοι. Ο Άδωνης είμαι εγώ. Ο κόμος τελικά γουστάρει το δούλεμα. Ήταν μια ωραία διαφήμιση που είχε κάνει προεκλογικά παλιότερα ο Άδωνης Γεωργιάδης που είχε διάφορους φίλους του, ψηφοφόρους τους που λέγανε τα καλύτερα για αυτόν, ισχύουν όλα και τα τεκμηριώσαμε κι εμείς εδώ όπως ακούτε και κατέληγε όλο αυτό ότι ο Άδωνης είμαι εγώ. Τι ωραίο, τι αισιόδοξο αυτή η αμφίδρομη σχέση υπουργού, πολιτικού με τους ψηφοφόρους και να είσαι ψηφοφόρος, να είσαι ένας άνθρωπος αυθυπαρτός, μια άλλη προσωπικότητα και να λες είμαι εγώ, είναι ο Άδωνης. Εγώ είμαι ο Άδωνης και ο Άδωνης είμαι εγώ. Τέλειο, ό,τι καλύτερο υπάρχει, είναι κάτι που θες να το αντιγράψεις. Χτες στην συνέντευξή του Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το δίλημα των εκλογών. Όμως το βασικό δίλημα των εκλογών παραμένει αν η χώρα θα συνεχίσει σε αυτά τα ταραγμένα νερά τα οποία διανύουμε. Όχι απλά στο δρόμο της σταθερότητας, αλλά της πρόοδου. Αυτός είναι ο δρόμος μπροστά ή από πίσω. Είναι το δίλημα. Ξέρουμε το από πίσω τι σημαίνει. Μπράβο!
τρελαίνονται για ρούμπα. Αϊ, 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 αϊ. Μπροστά ή από πίσω είναι το δίλημα. Εκεί έχει τη σάμπα, εκεί και το καράμπα. Αϊ, 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 αϊ. Μπροστά ή από πίσω είναι το δίλημα. Καταπληκτικό. Εκεί να έρθεις να πάμε και ωραία θα περνάμε. Αϊ, 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 αϊ. Ξέρουμε το από πίσω τι σημαίνει. Καύλα. Με σάμπα και με ρούμπα στο άλλα καλά κούμπα. Αϊ, 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 αϊ. Όλα αυτά λοιπόν στο άλλα καλά κούμπα έλεγε το παλιό τραγούδι. Δεν ξέρω που είναι αυτό. Έτσι κι αλλιώς το λέει στο χάρτη δεν θα το βρεις. Άρα μάλλον δεν υπάρχει πουθενά. Ή είναι παντού ή εδώ. Η Ελλάδα είναι το άλλα καλά κούμπα. Χθες λοιπόν δόθηκε και μία απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες ένα έργο που το έχουμε δει και παλιότερα. Δηλαδή μία μάχη στο πλαίσιο αυτού που αποκαλούμε όλη διαπλοκή. Μάχη εξουσίας. Έτσι κι αλλιώς εξουσίες είναι και οι δύο, και η οικονομική και η πολιτική, και έχει πάντα στάδια. Παλιότερα ήταν οι Νταβατζίδες που έδινε μεγάλη μάχη, τότε ο Καραμαλής. Πιο παλιά ήταν ο Σιμίτης με τη διαπλοκή που είχε δώσει και εκείνος μια μεγάλη μάχη με τους μεγάλους επιχειρηματίες. Είχαν πέσει και στο Φαγοπόη του 2004, είχαν πεινάσει πάρα πολύ τότε όλοι. Πιο παλιά ήταν ο μπαμπάς Μητσοτάκης που αυτός είχε ανακαλύψει και την λέξη διαπλοκή και εκείνος έδινε μια μάχη. Στην πορεία δώσαν όλοι μάχες με την διαπλοκή και πάντα υπάρχει αυτή η διαπλοκή και δίνει μάχη η πολιτική εξουσία αν δεν κανακεύεται ή δεν κανακεύει τη διαπλοκή ή δεν κανακεύεται από την διαπλοκή. Από χτες, από προχτές ή τις τελευταίες μέρες μάθαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μαχητής κατά της διαπλοκής, κατά των επιχειρηματικών συμφερόντων που τον στήριζαν, ο ίδιος λέει με πολεμάνε και αυτό το έργο προφανώς θα εξελιχθεί και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποιοι έχουν μπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη τη διαδρομή της χώρας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια πρόοδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολής μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατήρι. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά αυτό είναι η αστική δημοκρατία. Αυτό ακριβώς που τώρα περιέγραψε και που πριν τρεις μήνες δεν ίσχυε και μπορεί σε τρεις μήνες να μην ισχύει και μπορεί σε έξι να ξαναισχύει και μπορεί να είναι με αυτόν τον πρωθυπουργό ή με τον προηγούμενο, τον προπροηγούμενο ή με τον επόμενο και τον μεθεπόμενο. Αυτό ακριβώς είναι η αστική δημοκρατία. Δηλαδή το πολιτικό προσωπικό που πάντα έχει μια λαϊκή νομιμοποίηση, έτσι όπως γίνεται με αυτά τα νομοθετήματα που ψηφίζει το 20% και βγάζει η κυβέρνηση με ένα 35% και λέει ότι είναι απόλυτη πλειοψηφία. Όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό είναι δουλάκια της οικονομικής εξουσίας και κατά καιρούς, στο μεγαλύτερο ποσοστό του διαστήματος που κυβερνούν, τα έχουν πολύ καλά. Σε κάποιες στιγμές υπάρχει περίφημη κόντρα. Αυτό γράφεται στο manual νούμερο 1. Πώς το μανιφέστο το κομμουνιστικό ξεκινάει και λέει προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε. Έτσι ξεκινάει λοιπόν και το manual λειτουργίας της αστικής δημοκρατίας, καπιταλιστικού συστήματος και βάλτε ό,τι άλλο θέλετε. Αυτό συμβαίνει. Έτσι γίνεται πάντα, οπότε οι λεονταρισμοί για τη συγκυρία ή τα στριμώγματα ή τα χατήρια είναι προσωρινά, θα λυθούνε, θα μονιάσουνε γιατί είναι η ίδια εξουσία, θα τα βρούνε στην πορεία, αν δεν τα βρούμε αυτό θα φέρουν τον άλλον ή κάποιον άλλον στη θέση του για να γίνεται πάντα η δουλειά όπως γίνεται. Και μας έχει μείνει από όλο αυτό ο Κυριάκος ο πρωταθλητής. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι η ρόλη του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένη. Ζήτω η νέα δημοκρατία! Ο Τζίμις ο πρωταθλητής είναι το κανονικό, το τραγούδι, αλλά αλλάξαμε, το κάνουμε ο Κυριάκος ο πρωταθλητής. Τα κάνει όλα αυτά για την Ελλάδα. Δέχεται χτυπήματα, δεν ήξερε για παρακολουθήσεις. Μόλις το έμαθε, σοκαρίστηκε, έπεσε από τα σύννεφα, έδιωξε τον ανιψιό. Δεν ήξερε τίποτα, δεν το έχει καταλάβει. Δεν πήγαινε ο νους του ότι μέσα στο Μαξίμου δίπλα του θα κάναν τέτοιες βρωμοδουλειές.
Και σε εμάς δεν περνάει. Και ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Πέφτουμε. Συνεχίζουμε. Και όπως λέει εδώ ένας ακροατής πολύ ωραία, για να αλλάξει το κλίμα, να δείτε ότι θα βάλουν και σπαγκετίνι και νούμερο 5 μακαρόνια στο καλάθι του νοικοκυριού. Μπας και ξεχάσουμε. Σήμερα δεν ανακοινώνεται. Αύριο, Τετάρτη. Ανά Τετάρτη θα ανακοινώνονται καινούργια προϊόντα. Μην τρομάξετε να δείτε τον Άδωνη να παίρνει σβάρνα τα σούπερ μάρκετ, να μπαίνει μέσα στα ψυγεία και να κόβει τυριά με τη λευκή ποδιά και ζαμπόν. Για να μας δώσει να ξεχάσουμε. Μην ξεχάσουμε όμως τον Κυριάκο τον πρωτοπόρο. Πάω στην Ικαρία να πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί. Είχε σίδερα χοντρά. Και σπάγε μπρούτσινους καλκάτες. Πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω εγώ. Όπως τον κοίταζαν χαζά. Είμαι σήμερα κάλος. Φωνάζω. Κυριάκος Μητσοτάκης. Πονηρά. Ναι, θέλω να... Όσο τους Έλληνες. Το νου σας τους πορτοφολάδες, τους πορτοφολάδες. Κάθε τσαρλατάνο της κυβέρνησης. Για να δοξάσει. Την ελίτ. Θα δοξάσει. Τη διαπλοκή. Για να δοξάσει την. Την κοινοκρατία. Μπράβο, να βγει την φασουλάδα. Με ταΐζανε με το ζόρι στο σχολείο όταν ήμουν μικρός. Φύγε! Ζήτω, να μην το ξεχάσουμε αυτό. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνία. Αυτά που θα πείτε σήμερα θα παίξουν ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή, γιατί αύριο δεν είμαστε εδώ. 24 ώρια απεργία. Και τη ΓΕΣΕ βεβαίω, ΑΔΕΔΗ, το ΠΑΜΕ, δημοσιογράφοι, τα ρήφε. Μα έχουν στείλει και ανακοίνωση, να το προλάβουμε μετά να την διαβάσουμε. Και μέσα μεταφορά έχουν στάσει. Και μάλιστα τόσο πολύ φοβήθηκαν οι διοικήσεις των λεωφορείων που του πήγανε για τη στάση. Στο δικαστήριο, δεν ξέρω αν έχει λήξει, παράνομη και καταχρηστική, να βγάλουν τη στάση εργασίας μέσα σε πανελλαδική απεργία, με όλα αυτά που συμβαίνουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, γίνονται απεργίες, κινητοποιήσεις, βαρβάτες. Θα κάνουμε και εμείς αύριο εδώ, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, αλλά ακόμη και αυτό που τα λεωφορεία δεν θα είναι μέχρι τις 9 το πρωί, ανάγκασε τη διοίκηση να πάει στα δικαστήρια για να βγάλει τη στάση την τρίωρη, τετράωρη πώς είναι. Παράνομη και καταχρηστική. Το τηλέφωνο το είπαμε, πάρτε εκεί να πείτε τα δικά σας. Πρώτο μέρος του λαού, τώρα κολλάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Πώς? Κυριάκο, λέω, εσύ είσαι. Α, σας παρακαλώ, εγώ μίλησα έτσι. Και τέλος πάντων, τέτοια ώρα δεν θα ήμουν εδώ έτσι κι αλλιώς θα είχα να κάνω προακολουθήσεις. Ρε, Αποστολή, δεν μιλάω σε εσένα, στον Κυριάκο μιλάω, λες να μην μας ακούει. Α, τεστ, ακούγομαι. Ένα. Κυριάκο, με ακούς. Δεν είναι ο Κυριάκος, είναι ο υπάλληλος τώρα. Ο υπάλληλος είναι τώρα. Κάποιοι υπάλληλοι πε του γαμιέσαι, ρε μαλάκα. Α, ντροπή. Φαντάζομαι ότι το λέει. Αν έχει βάλει να παρακολουθεί εμάς, του έχει πει τάξη τώρα τι γαμιέσαι έτσι. Αυτό είναι ικανό, ρε φίλε, να έχει βάλει να σε παρακολουθούν και να μην ακούει το ραδιόφωνο. Να σε ακούει κατευθείαν από το Predator. Α, μπορεί. Καλά, του είναι και πιο εύκολο τώρα. Εσύ, άμα θες να δεις Netflix και είναι μακριά η τηλεόραση και έχεις κοντά το κινητό, δεν το δεις στο κινητό. Αμέσως στην τουαλέτα. Netflix στο κινητό μου. Μα και το ραδιόφωνο εγώ από το κινητό τα ακούω. Άρα αυτό που σε βολεύει. Ε, και ο Κυριάκος, γιατί άμα το κάνει αυτό είναι πρόβλημα. Καλά, δεν είπα εγώ ότι είναι πρόβλημα. Άλλο να σε ακούει όμως από το Ιντερνετ ή από το κινητό, α πούμε. Και άλλο να βάλει από το Predator. Δηλαδή με bypass, α πούμε. Τελείως. Μέσω Λαμία. Λέμε κούκου. Έλα, γόρινα μου. Να σου πω πού. Πώς. Πού. Έπρεπε να το πει κανένα τέτοιο, ρε. Στο τσά. Τι παίζουμε με τα παιδάκια που κρυβόμαστε. Τι τους λέμε. Μια συλλαβή δεν τους λέμε. Κρυφτό αυτού και βγαίνω. Λέμε κούκου. Τσά. Πού. Πώς. Πού. Τσά. Ροζ. Στον κόλο σου. Εκεί που έχει τον κόλο. Έτσι λέγαμε εμείς μικροί. Έτσι, αυτό σκέφτηκα. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Πηγαίνουν εκεί πέρα ζήνες πολύ εκλεπτισμένοι άνθρωποι. Με πολλές γνώσεις ερωτικές. Ναι, ναι, και όπως έχουμε ξαναπεί, ωραία εκτίθενται αυτοί. Ο παρουσιαστής τα ξέρει όλα. Που τα διαβάζει από μέσα. Γιατί παρακολουθούσαν μόνο αυτούς και δεν παρακολουθούσαν και άλλους. Δηλαδή... Κοίταξε να δεις, να σου πω την αλήθεια, νιώθω δεκειμένος. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί όχι. Τόσα Μητσοτάκη για μια μέσα έχω πει. Δεν ξέρω γιατί εσύ κράζει το Μητσοτάκη, τον έχει. Δηλαδή θα μπορούσε να σε παρακολουθεί. Ένα. Μετά νιώθουμε αδικημένοι και οι υπόλοιποι. Παίρνουμε σε ένα τηλέφωνο. Γιατί να μην έχει παρακολουθεί και εμάς. Ναι, θα μπορούσε να παρακολουθεί εσάς για να φτάσουν σε μένα. Ναι, πώς το κάνει, παρακολουθεί, λέει η αδερφή Καρυπίδη, για να παρακολουθεί το Μαρινάκι. Μαρινάκι. Δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι όλα αυτά είναι μια σκευωρία. Πάει αυτός ο Παξεβάνης μαλακίες, λέει, για να πουλήσει φύλλα, ξέρεις τώρα. Ψέματα κι αυτό. Σαν την Οβάρτη, σκευωρία τέτοια φάση. Ναι, σαν την Οβάρτη, σαν την Λίστα Λαγκάρτ, μάσαι, που του κάνανε ένα δικαστήριο για να το πει. Η Λίστα Λαγκάρτ, πού τη θυμήθηκες, χαζομάρες. Που δεν την έβρισκε ο Βενιζέλος. Την είχε σε ένα σιρτάρι, αλλά τελικά. Καλά, όλοι έχουμε μπλέξει στικάκια στη ζωή μας τώρα, μην λέμε μαλακίες. Φιλαράκο. Εγώ τώρα που μιλάμε
έχω στο γραφείο μου τρία στικάκια random που δεν ξέρω τι έχει μέσα το καθένα. Ναι, μόνο που αποκλείεται τώρα από αυτά τα τρία να έχει στοιχεία για καμιά χιλιάδα τύπους οι οποίοι έχουν στείλει εκατομμύρια στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, το ξέρω, δεν τα έχω ανοίξει. Και αν μου το έχει φυτέψει κανένα μπάτσο. Άμα έκανε καμιά κουπάρα με το Βενιζέλο και το έχει φυτέψει από τότε το Βενιζέλο. Μπορεί μια μέρα που είχαν έρθει σπίτι ο Βενιζέλο να φάνε και τα ντουλάπια όλα. Και τα πόμολα. Και τα πόμολα. Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν πειράζει να κάνει το εξοικονομώ μετά. Το θέμα ότι έχει αρχίσει και γίνεται λίγο πιο αστείο αυτό το πράγμα. Εμεί θα συνεχίσουμε να πεθαίνουμε και να ζούμε σαν χάλια, αλλά λε θα γίνουμε λίγο περισσότερο. Αυτό ρε παιδί μου τώρα. Ότι θα πεθάμε, θα πεθάνουμε. Θα είναι χάλια, θα είναι χάλια. Να γελάμε. Να γελάμε τουλάχιστον, ναι. Ναι, καλημέρα! Καλημέρα! Ρε παιδιά, άμα είναι να κυβερνήσει το κουκουέ, να μας το πείτε να πάμε να το ψηφίσουμε, ρε, να βγούμε στους δρόμους! Βγείτε, ναι! Βγείτε εσείς και δεν θα χρειαστεί να τρέχετε Κυριακές! Α, όχι, να πάει να πάμε, ρε, Αποστόλη, να βγεις εσύ μπροστά και εγώ θα σε ακολουθήσω! Εγώ εκεί είμαι, μην αγχώνεσαι, εσύ δεν είσαι για να με δεις! Την Τετάρτη που θα είσαι εσύ, γιατί εγώ εκεί θα είμαι, εσύ που θα είσαι! Και εγώ μαζί σου, αύριο! Για να σε δω! Να πατήσει τις μακαρονάδες και τους αστακούς αυτά τις γαρίδες και να πάμε όλοι στον αγώνα, ρε Αποστόλη! Τι σχέση έχουν οι γαρίδες και αστακή. Θα κυβερνήσουμε Αποστόλη μαζί να τρώμε. Δεν θα φάμε γαρίδες και αστακούς. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εσύ πιστεύεις ότι αυτά είναι μόνο στον καπιταλισμό, επειδή έχουν καπιταλισμό τα τρως. Όρσε μαλάκα. Εδώ τα τρως και τα πληρώνεις 200 ευρώ. Αυτό σου λέμε. Αυτή είναι η διαφορά, μαλάκα. Αποστόλη στον δρόμο, ρε. Δεν θα σου τρώνε την υπεραξία, ηλίθιε. Έτσι είναι. Καλά, πιο μαλάκα από σένα δεν υπάρχει. Αλλά πα περιπτώσει. Δεν έχει ψάξει καλά. Μπορεί να μην υπάρχει. Δεν έχει ψάξει καλά. Επίσης σκέψου ότι 70.000 άνθρωποι ψήφισαν τον Άδωνη. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Εμείς από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα παράνομων λογιστικών στη χώρα. Και καλούμαστε αυτό το κουβάρι. Γίνονται από ποιον. Να το. Δεν το γνωρίζω. Και πρέπει να το μάθουμε. Πού να τα ξέρει όλα, πρωθυπουργός είναι. Πρωθυπουργός είναι για άλλα πράγματα. Να κάνει την Ελλάδα 2-0. Να ασχολείται με τα μεγάλα. Δεν μπορεί να ασχολείται τώρα και με τα μικρά. Ποιος παρακολουθεί ποιον, τη γυναίκα του τάδε. Μίζερα είναι όλα αυτά. Και τι να ακούς τώρα από τη γυναίκα του τάδε υπουργού, την ξαδέρφη του τάδε, την κόρη του αλλού. Σάτα, ταξιτζίδες, αύριο δεν θα κινείται τίποτα. Κίτρινο κουνούπι, πουθενά. Συμμετοχή του Σάτα στη Γενική Πανελλαδική Απεργία της 9ης Νοεμβρίου 2022 από τις 6 αύριο το πρωί στις 6 της 10ης την επόμενη μέρα. Ακρίβεια να τιμήσει φτώχεια, φτάνει πια, αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε. Συγκέντρωση, είναι η ανακοίνωση του Σάτα που μας έχουν στείλει. Συγκέντρωση στα γραφεία του Σάτα στις 10 το πρωί. Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη. Έχετε χτυπηθεί ως κλάδος, το βλέπουμε, το ζούμε όλοι. Σας νιώθουμε, αλλά αύριο είναι μια ευκαιρία να δείξετε ότι υπάρχετε, δυσφορείτε, διαφωνείτε και είστε έτοιμοι για πολλά. Αυτό ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της κοινωνίας. Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ, δεν έχει ψωμί το θέμα των υποκλοπών, το έλεγε ο οικονόμου, αλλά έλεγε το ακριβώς αντίθετο. Μια κουβέντα και για τις υποκλοπές, γιατί είδα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το αφήνει το θέμα, κύριε Υπουργέ. Γιατί επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το θέμα. Μου ρωτήσατε το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς καταλαβαίνουμε. Για την ευθύνη που έχει που τον παρακολουθούσανε. Να μας πει η Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω ψωμί εκεί. Ψωμί δεν έχει. Πάμε στην υπόθεση του δημοσιεύματος τώρα της εφημερίδας Documento περί παρακολουθήσεων πάρα πολλών προσώπων, πολιτικών προσώπων. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ψωμί, παιδιά. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ψωμί, παιδιά. Δεν βλέπω ποιος ψωμί εκεί. Ψωμί δεν έχει. Εξεταστικό. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ψωμί, παιδιά. Βέβαια ότι έχουμε πάρα πολύ ψωμί, παιδιά. Πριν 10 μέρες δεν είχε ψωμί. Από προχτές έχει ψωμί. Ο ίδιος άνθρωπος, δημοσιογράφος που ελέγχει την εξουσία για το ίδιο θέμα. Πριν 10 μέρες επίσης το θέμα είχε κουράσει πάρα πολύ. Λέω λοιπόν ότι. Να πούμε όμως και τίποτα άλλο στις παρακολουθήσεις. Μας κουράσατε με την παρακολούθηση. Έχετε κουράσει το Πασόκ. Λοιπόν, κουράσατε τον κόσμο και εμάς. Εμείς δεν κουραζόμαστε, εδώ είμαστε. Η δουλειά μας είναι αυτή. Τον κόσμο τον έχετε κουράσει, εγώ αυτό βλέπω. Άρα σας έχει κουράσει η δημοκρατία. Εμάς όχι. Και εμάς, τον κόσμο. Ο κόσμος είναι κουρασμένος. Και οι δημοσιογράφοι είναι οι καθρέφτες του κόσμου. Και πριν 5 μέρες μαζί με το Βορύδη είχαν κλείσει το θέμα των υποκλοπών. Ξεκαθαρίζουμε ότι το τοπίο για τα θέματα των υποκλοπών επίσης είναι, αν θέλετε, σαφές, προσδιορισμένο θεσμικά. Μας. Αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ανακυκλώνεται μια συζήτηση, η οποία εγώ τη βλέπω να έχει κλείσει και να μην παράγει κάποια προστιθέμενη αξία. Δεν είδα να συγκινεί και πολύ την κοινή γνώμη, κύριε Υπουργέ.
Ο Βορύδης, μεγάλος πολιτικός, όπως ακούσαμε εδώ, έχει κλείσει το θέμα. Το έκλεισε, το σφράγισε, το βάλε στο αρχείο, τελείωσε το θέμα και έχει ανοίξει ως θεματάρα τρελή. Μέσα έπεσε ο Βορύδης για άλλη μια φορά. Αυτά λοιπόν με τις βιασύνες και τα κλεισίματα τα βιαστικά για θέματα πάρα πολύ σοβαρά, όταν δεν δίνονται απαντήσεις. Γιατί ένα θέμα κλείνει όταν θα δοθούν απαντήσεις. Αν νομίζω θα δοθεί στο συγκεκριμένο θέμα, όχι. Αλλά τουλάχιστον δεν έχει κλείσει μέχρι στιγμής και παραμένει ορθά ανοιχτό. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Όλα, buenas tardes. Μπαστάρδες. Μόνο εσύ θα μπορείς να το σκεφτείς αυτό. Εγώ. Ναι, να μάθω. Ή εσύ που βρίζεις, απλά είναι σε άλλη γλώσσα. Όχι, δα. Εγώ το αυτονομό στο μηδέν είμαι. Είμαι λίγο, αλλά όχι τόσο. Είπαμε. Τι θες. Να σε ρωτήσω τη γνώμη σου για το show που έμαθα ότι έστησε ο Άδωνης το δεύτερο, όχι το πρώτο, με το χαρτί υγείας και άλλα σχετικά. Έστησε ένα δεύτερο μετά που υπόθηκαν τα αρχίδια ΚΠΜΑ περί Σοβιετικής Ένωσης, περί άδειων ραφιών κτλ. Διότι ωραία να λέμε κανένα αστείο, κύριε Κουτσούμπα και του ΚΠΜΑ, αλλά να ξέρει ότι η Σοβιετική Ένωση του αρέσει τα ράφια ήταν άδεια. Εδώ τα ράφια είναι γεμάτα. Α, ναι, ναι, η κλασική καραμέλα. Είπα αυτό, ωραία. Δεν σαν να απάντησε τον Κουτσούμπα. Α, σωστά, σωστά. Εν τω μεταξύ, αυτή η καραμέλα τη Σοβιετία πια, δηλαδή μετά λέμε το κουκουέ για ξύλινη γλώσσα. Ένα άνθρωπο όμω δεν βρέθηκε να το ρωτήσει πού ήταν τα τρόφιμα στη Σοβιετική Ένωση αφού δεν ήταν στα ράφια. Μήπω ήταν στα σπίτια. Μήπω ήταν στου χώρου εστίαση και σύντηση που υπήρχαν στου χώρου εργασία. Ρωτάω εγώ, λέω μήπω. Να το κουνούμαλο, πήρε να περασπιστεί. Έμα τι, κουνού μαλλί, μπλουζάκι έχει. Αμέ. Α, έχεις, και έχω και κοντό μαλλί για να φαίνεται από πίσω και η ελληνοφρένεια. Μ' αρέσει. Αγορέ, ξυρισμένο βανδύ. Όχι, όχι. Τη βανδύ, αν έχει μαλλί βανδύ, το φρέσκο, το καινούριο. Η βανδύ έκανε το μαλλί του, έχω νεογκόμενο, α πούμε. Εκεί φαίνεται το ελληνοφρένεια. Α, δεν ξέρω τι έχει βανδύ. Δεν τι ξέρει, αγάπη μου, γλυκιά και πέρε και μιλάμε. Ότι έχω κοντό καρέ και πρόσφατα κοκκινισμένο, γι' αυτό. Με κάτω το κέφαλι. Κοκκινισμένο. Ναι. Είσαι τζίντζερ. Είμαι τζίντζερ, ναι. Πιο σκούρο. Περίπου, καθανοκόκκινο. Πιο μπέργκουντι θα λέγαμε. Περίπου. Με το μπλουζάκι πάει πάρα πολύ. Όπως είναι το κουνούμαλο εδώ μπροστά γραμμένο, ναι. Του πάει πάρα πολύ. Είναι σεταριστό. Δηλαδή έχει κάνει το μαλλί του Playmobil, ας πούμε, σε κόκκινο. Άντε ρε φίλε, από εδώ πέρα που θα με πει και Playmobil. Τι έχουν τα Playmobil, καλό είναι. Ναι, εντάξει, οκ, σωστά. Τα Lego είναι το πρόβλημα που έχουν πολλές γωνίες. Γεια σου, Εξαγόρη. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για το καλάθι της νοικοκυράς. Γιατί εκεί που έλεγα μια φορά την ημέρα γαμιά σε Μητσοτάκη, τώρα το λέω όλο το 24ωρο. Και πλέον για να σε παρακολουθήσουν, λες και δεν το ξέρουν. Και δεύτερο, θέλω να πω σε αυτό το μαλάκα που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι έρχονται, αν και δεν είμαι αριστερός, θα έρθουν να μας κλάσουν τα αρχίδια όλα αυτά. Τα αρχίδια. Αυτό, Αποστολάκη. Τελείωσα. Πάρα στο πιστό. Παρακαλώ. Ποιον? Κυρία Αποστόλη. Παρακαλώ. Φυλακές ανηλίκων εκεί. Είμαι η Ζωή και... Αχ, Ζωή μου. Ήθελα να σας μιλήσω γιατί σας ακούω με τη μαμά μου κάθε μέρα. Δώσ' μου τη μαμά σου. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Μπαμπάς δεν υπάρχει. Δώσ' μου τη μαμά. Εδώ είναι. Μαμά, Μανούλα. Έλα, Αποστόλη μου, καλησπέρα. Μανούλα μου, τι μου βάζεις το ανήλικο. Μα έχει τρελαθεί να μιλήσω στον Αποστόλη, να μιλήσω στον Αποστόλη. Να ξέρεις, κοιμίζω τα παιδιά μου μόνο με ελληνοφρένεια. Αφού ξύπνιο είναι. Δεν πήγε καλά. Το βράδυ, το βράδυ, το βράδυ. Ξανά βάζει παράληψη κονσέρβα. Έτσι, 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 έτσι. Αγαπάμε αυτό ελληνοφρένεια. Θα, θα σου βάλω ελληνοφρένεια να κοιμηθείς. Αν δεν κοιμηθείς, θα σε δώσω στο Μαρσέλο. Έτσι θα λες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Αποστόλη. Το παιδί πόσο χρονών είναι? 12, 12. Α, στην κατάλληλη ηλικία. Ναι, έτσι, να μαθαίνει από τώρα. Στρατολόγηση, κατάλαβα. Ναι, πώς αλλιώς. Πολύ καλά. Μόνο έτσι θα αλλάξει κοινωνία. Τα παιδιά πόσα είναι? Το άλλο είναι 10. Πόσα παιδιά έχεις? Α, δύο κορίτσια. Να είσαι καλά, Αποστόλη, συνεχίστε έτσι να ξυπνάτε την κοινωνία. Και το βλέπουμε ότι έχει επιτυχία αυτό. Για να δούμε, θα δούμε και αύριο. Είναι αυτό που λέμε nailed it. Εντάξει, δεν το κατάλαβα, το κατάλαβα. Έλα, γεια. Έχει δρόμο, έχει δρόμο. Nailed το νύχι, τέλος πάντων το νύχι. Nailed it. Νύχι, ναι, αυτό. Ή καρφί αυτό, nail επίσης. Ναι, η καρφί από το nail. Σωστά, ναι. Σωστά τα λες. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Έτσι ακριβώς είναι. Σωστά τα λέω, δεν βγάζει νόημα, αλλά ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ, Αποστόλη. Γεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, μικρούλη. Γεια. Αύριο λοιπόν είναι μέρα απεργίας, μετά από πάρα πολλά που έχουν συμβεί, μετά από μια τρελή επίθεση στα εισοδήματα των ανθρώπων, στα πορτοφόλια, στις ζωές, σε βασικά αγαθά. Βλέπουμε από πρώτο χέρι, ζούμε από πρώτο χέρι, τι ακριβώς συμβαίνει δυτική κοινωνία ευμάρειας. Λόγω ενός πολέμου, λόγω μιας κρίσης, λόγω ενός χρηματιστηρίου, ενέργειας ή άλλου χρηματιστηρίου, λόγω και η κοινωνία των ευκαιριών φαίνεται ότι είναι μια μπαρούφα ατέλειωτη.
Αύριο λοιπόν θα κριθούν και πολλά εδώ για την Ελλάδα, η μαζικότητα, η συμμετοχή, όχι μόνο πώς θα είναι στο Σύνταγμα και πώς οι χώροι δουλειάς θα δουλέψουν και. Αύριο λοιπόν κάτω στους δρόμους θα είναι και σύντροφοι αγωνιστές που έχουν δώσει μάχες για τα λαϊκά συμφέροντα. Αύριο 9 του Νοέμβρη η ελληνική κοινωνία δείχνει ότι έχει σφιγμό και αντιστέκεται απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στην εξαθλίωση, την εσχροκέρδεια, στη μείωση του εισοδήματος, με αίτημα έναν μισθό αξιοπρέπειας, δηλαδή αυξήσει στους μισθούς και κατάργηση των αντεργατικών νόμων Μητσοτάκη Χατζηδάκη. Το μισό νόμο Χατζηδάκη τον έχει ψηφίσει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην τον καταργήσει τα απόδομα, γιατί θα καταργήσετε και πολύ σοβαρά άρθρα που έχετε ψηφίσει οι ίδιοι. Επειδή λοιπόν είναι μέρα απεργίας και μερικοί ίσως να λένε, μα γιατί να απεργήσω, γι' αυτό. Υγεία. Φοβερό άγχος, φοβερή ανασφάλεια. Κανείς δεν αισθάνεται σιγουριά. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελής για να πει ότι εγώ θα την βολέψω, ότι εγώ θα την γλιτώσω. Έχουμε οικογένεια, ναι, δύο παιδάκια από 3 και 6 ετών. Είμαι πατέρας 4 παιδιών. Πληρώνω ενίκιο με 950 ευρώ. Πληρώνω δόση αυτοκινήτου και δεν έχω να ζήσω. Έχει 500-600 ευρώ μία σύνταξη και τον έχουν 300-350 μόνο ρεύμα. Χώρια το νερό, χώρια δεν ξέρω τηλέφωνα. Βγαίνει. Μέχρι 15-20 του μηνός έχει τελειώσει η σύνταξη. Από εκεί και πέρα δανεικά. 10 μέρες η σύνταξη φτάνει. Έτσι όπως την έχουν κάνει οι κυβερνώντες. Βάλε από το ρεύμα, βάλε από τα καύσιμα, βάλε από τα προϊόντα μέσα στο σούπερ μάρκετ που αυξηθήκαν όλα. Τι να καλύψουμε. Δηλαδή από τη μία μας τα δίνει και από την άλλη μας τα παίρνει. 250 το μήνα για να μετακινηθώ εγώ από το χωριό και είμαι κοντά, φαντάσου οι άλλοι. Εμένα ποιος θα μετάει, εγώ είμαι για να φεύγω από την Ελλάδα. Μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Δεν μπορούν να βρουν τα παιδιά μου. Θα βρω εγώ που κοντεύω τα 50. Ο κόμπος έφτασε στο πτέρι. Δεν απαιτώ ζητιανιά. Θέλω αξιοπρέπεια. Χωρίς αυταπάτες, που είναι πολύ βασικό ειδικά αυτή την εποχή, όλα μας λένε γύρω μας να μην έχουμε αυταπάτες. Ό,τι γίνεται κάθε μέρα που περνάει, αυτό ακριβώς σου λέει. Μας λέει σε όλους μας να μην έχουμε αυταπάτες. Χωρίς αυταπάτες λοιπόν, στις 10.30 στα Προπύλαια αύριο, εκεί θα είμαστε, δεν θα είμαστε εδώ. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις του μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα μεθαύριο. Γεια σας. Εμένα γιατί δεν με παρακολουθεί, ρε Αποστολή? Δηλαδή είμαι τόσο πολύ προβλέψιμο. Έχει άλλους μαλάκες, μην αγχώνεσαι. Όχι, εγώ τι είναι να πω, τα λέω σου δεν. Οπότε εντάξει. Εσύ είσαι περίπτωση Άδωνη. Τι κρυφό έχετε για να σα παρακολουθούν? Αυτό είναι το περίεργο. Από όλη τη λίστα, εμένα ο Άδωνης μου κάνει εντύπωση. Ο πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκης μας παρακολουθούσε όλους. Εμένα, το Χατζηδάκη, τη σύζυγό μου την Ευγενία. Τώρα επειδή είπε για τον Άδωνη, επειδή. Ο Άδωνης έχει ώρες εκτός στούντιο για να τον παρακολουθήσουν. Ό,τι είναι, τα βλέπεις. Εκεί θα είναι στον Αυτιά, θα είναι στον Πορτοσάλτε, κάπου θα τον δεις. Ρε Αστροπελέκη, δούλεψε τάξη. Ο Άδωνης κάποτε έφυγε από το Λάος και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Άρα έχει τάξη. Οπότε ο Μητσοτάκης γι' αυτό δεν τον παρακολουθεί. Σου λέει, άμα χάσω. Μην τον πάει στον Μπογδάνο, α πούμε, στον Βελόπουλο. Ρε παιδί μου, σου λέει, άμα χάσω τον Άδωνη, ποιο βλάκα θα έχω να βγαίνει στα κανάλια όλη μέρα να λέει βλακίες και να τις πιστεύει ο κόσμος. Τώρα μην είσαι υπερβολικός, υπάρχουν, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, γι' αυτό δούλεψε, εντάξει, ρε, να ανοίξει το μυαλό σου λίγο. Ρε, έλα, γεια, ρε. Θα πιαστεί ο κόλος μου όμως. Πειράζει, εδώ πιάνει τα πάλα. Να σου πω κάτι. Εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι μένω στα Βόρεια Προάστια, οπότε είμαι Παναθηναϊκός. Το σκέφτομαι από το πρωί. Μπορώ να αλλάξω και να γίνω Ολυμπιακός σε μία περίπτωση. Ξέρεις σε ποια? Σε ποια? Εάν ο Μαρινάκης καταφέρει και ρίξει το Μητσοτάκη, θα τραγουδάω ο Κοσκοτάς Αμερική. Ο Σαλιαρέλης φυλακή και μισή Ολυμπιακή. Θα σας μαμάμε μια ζωή. Καλός είναι για οπαδός, καλός. Πώς φαίνεται ότι είσαι κολόγερος? Βαγγέλη, ρίχτωνε και θα γίνω και Ολυμπιακός. Δεν γαμιέται, ρίξω το μπούστι, ρίξωνε, γεια. Έλα, μάνα μου. Έλα, σικοταρίτσες. Για το κοκορετσάκι, καθαρισμένες σικοταρίτσες, έτοιμες. Έλα, εντεράκια. Έλα, για...
για τη μαγείρισα! Πού είσαι, τι δεν άκουσα. Τίποτα, όλα καλά λέω. Να σου πω, λόγω της ημέρας θα ξεκινήσω με το Βιχατζίλα, ένα μπυρικατιούσα. Νοβοσόκι, ένα μπυρικροτόι. Το ξέρεις το τραγουδάκι. Εγώ το ξέρω, εσύ δεν το λες καλά. Δεν είναι Βιχατζίλα, είναι Βιχαντίλα. Βιχατζίλα, ένα μπυρικατιούσα. Από Ρώσο. Βιχατζίλα, ένα μπυρικατιούσα. Πάμε παρακάτω. Βιχατζίλα, ένα μπυρικατιούσα. Να βυσόκι, να βυσόκι. Να βυσόκι, μπέρεκ να κρουτόι. Ακριβώς. Πράτα βόκα τώρα. Και τις πόδες. Το καλάθι του νοικοκυριού στα τουρκικά είναι τα σακλαρού ντορβά. Τι λένε παιδάκι. Γεμίζει το σώμα σου. Τα σακλαρού ντορβά. Πείραζε να είναι ντολμά. Άμα ήταν ντολμά θα ήταν και επίκαιρο με τη συνέδευση του Κούλης Χατζηνικολά. Ντορβά αγάπη μου, ντορβά. Ντορβά είναι το καλάθι γενικά, η σακούλα τέλος πάντων. Αυτό που είπε ο άλλος ο Παπούλης, ο πολύ σωστός που είπε αρχή. Πώς τις είδατε τις τιμές, βλέπω μπήκατε, βγήκατε, πώς τα είδατε. Όπως, πώς. Τα τουρκικά δε είναι, τώρα θα τα ακούσεις, τα σακλαρούν τα λωμά. Αυτή η άχρηστη. Τελικά είσαι Ρώσος ή Τούρκος. Όχι, απλά η ιδιαίτερη πατρίδα που μεγάλωσα δίπλα σε αυτούς. Εμείς καταρχήν στα μέρη μας δεν. Σε ποια, είπαμε δύο πατρίδες, Ρωσία ή Τουρκία. Όχι αγάπη μου γλυκιά, όχι αγάπη μου γλυκιά. Η ιδιαίτερη πατρίδα που γεννήθηκε από όλη μου είναι του The Borders of Turkey που λέμε και στα ελληνικά. Τουρκόσπορος. Από την Αλεξανδρούπολη είμαι και δεν είμαι τουρκόσπορος. Όσοι με λένε τουρκόσπορος. Μπορώ γαμώ το σπίτι τους, πρώτον. Εγώ σου είπα μόλις. Γι' αυτό σου είπα γαμώ το σπίτι τους, όποιο το λένε. Άρα με πιάνει, κατάλαβα. Άμα με λες τουρκόσπορο και με πιάνει. Άρα με βρίζεις. Θα σε βρίσω και εγώ και σε κλείνω. Γκατζόλης είμαι, γκατζόλης είμαι. Γκάτζος είσαι τώρα, άστο. Αυτοί λοιπόν οι μαλάκες, οι άριστοι, οι άχρηστοι, ό,τι παπαριά κάνουν πάνε να την καλύψουν. Βάλανε την Εύα τώρα, η οποία τελικά ήταν Αδάμ, δεν ήταν Εύα, για να καλύψουν τις μαλακίες τους. Το θέμα είναι, θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά να με συγχαθείς, όταν θα ξυπνήσει ο μαλάκας ο Έλληνας ο ομιλών, θα βγει στον δρόμο να του καμίσει ότι είχε αγάπη του.